Πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τον άδικο χαμό του 10χρονου μαθητή Σταύρου Γιοργαλή. Στο δημοτικό σχολείο Αλεθρικού η μέρα αυτή δεν ήταν όπως τις άλλες. Ήταν η μέρα πένθους, η μέρα θλίψης. Από το πρωί, ψυχολόγοι και γονείς ήταν δίπλα στους συμμαθητές του Σταύρου. Το σύννεφο της θλίψης είναι εμφανέστατο στο σχολείο, το οποίο όμως πρέπει να τύχει κάποιας διαχείρισης προκειμένου να μην αφήσει οτιδήποτε πάνω στα παιδιά. Τα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να είναι έτοιμο το πόρισμα της έρευνας που διέταξε ο Υπουργός Παιδείας για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στο σχολείο από την στιγμή του τραυματισμού του μέχρι και την ώρα που το παρέλαβε η μητέρα του από το σχολείο για να το μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Αύριο μεθαύριο θα ολοκληρωθεί το πόρισμα και αφού το μελετήσουμε θα δούμε πώς προχωράμε. Την ίδια ώρα το πόρισμα της διοικητικής έρευνας για τα όσα συνέβησαν στο νοσοκομείο Λάρνακας βρίσκεται ήδη στα χέρια του Υπουργού Υγείας και στην αστυνομία. Η έρευνα επικεντρώνεται ως προς το κατά πόσο ακολουθήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες όταν το παιδί μεταφέρθηκε στις πρώτες βοήθειες και αν έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις. Πάντως, οι δύο ιατροί που τελούν υποκράτηση θα τεθούν σε διαθεσιμότητα αφού εκκρεμεί εναντίον τους ποινική έρευνα. Η εξήγηση που έχω από την, και από την διοικητική έρευνα και έτσι είναι και το σωστό να γίνει, θα τεθούν σε διαθεσιμότητα. Δεν μπορούν να επιστρέψουν εφόσον εκκρεμεί εναντίον τους ποινική έρευνα. Δεν έγινε σωστή διάγνωση, υπέδειξε ο ιατροδικαστής της οικογένειας Μάριος Ματσάκης. Εδώ έχουμε ένα πολύ καθαρό θέμα. Απέτυχαν να διαγνώσουν ένα κάταγμα του κρανίου με πιθανή ενδοκρανιακή αιμορραγία. Αυτή είναι η ουσία. Εάν γινόταν έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, το παιδί θα ζούσε. Από την πλευρά του, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος αναμένει τα αποτελέσματα των ερευνών, έτσι ώστε να αποφασίσει τα επόμενα βήματά του σε σχέση με τους δύο ιατρούς. Θα περιμένουμε, θα εκδικαστεί η υπόθεση και θα πιάσουμε εμείς τις αποφάσεις τις δικαστικές, αν τελικά δικαστούν οι γιατροί, διότι υπάρχει πιθανότητα ο εισαγγελέας αύριο να πει ότι με βάση τον ποινικό φάκελο που ετοίμασε η αστυνομία και φέρεται τον ενώπιον μου, δεν τεκμηριώνεται εκ πρώτης όψεως πιθανότητα διάπραξης ποινικού αδικήματος. Στην τελευταία του κατοικία θα οδηγηθεί αύριο ο 10χρονος Σταύρος Γιοργαλή με την κηδεία του να τελείται από τον Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στο Αλεθρικό στις 2:30 το μεσημέρι. Απόφαση η οποία ανακοινώνεται είναι η κάλυψη των εξόδων για την κηδεία του μικρού Σταύρου Γιοργαλή, η οποία θα γίνει αύριο. Και ως εκ τούτου αποφασίστηκαν επίσης οι σημαίες σε όλα τα δημόσια εκπαιδευτήρια να κυματίζουν με σύστιες.